Γεια σας. Χαίρετε, πώς είστε, κύριε? Γεια σας, κύριε Τσόχο, καλά εσείς? Πάλι κάνει βουτιές καλλικητική ο κύριος? Όχι, είναι τραυματίας, τον έχουμε στον πάγκο. Α, μόλις. Όχι, κάτι σοβαρό, στο επόμενο μάτς παίζει. Όχι, στο επόμενο μάτς, ναι, αλλά πρέπει να πέσει πάνω το ιατρικό team. Α, κατάλαβα. Αγώνας δρόμου και τα λοιπά, αγώνας δρόμου για να προλάβει. Α, και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, δύο ζητήματα τα οποία αφορούν εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το ένα πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, είναι το γηπεδικό του ΠΑΟΚ, πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το δίχως άλλο, έτσι και αυτά που ανακοινώθηκαν. Και το δεύτερο, Μιχάλη, βεβαίως αυτό που αρέσει σε όλους μας, σε όλη την Ελλάδα, είναι τα μεταγραφικά, που βεβαίως τώρα μπαίνουμε σε μια κλιμάκωση, νομίζω. Λογικά. Για το γηπεδικό, επειδή θα θέλω, ξέρεις, να τα παρατηρήσω λίγο πιο προσεκτικά, ναι, με αρκετό χρόνο και όχι στο live, θα μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα αύριο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια ιστορική μέρα. Έχει δίκιο ο Μαξιμ Γκάτσης για το χαρακτηρισμό που έδωσε. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για μια ομάδα από την κατασκευή ενός νέου γηπέδου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για μια ομάδα από το να αλλάξει το μέλλον της, γιατί αυτός παίρνει τώρα στο ΠΑΟΚ. Και δεν αλλάζει το μέλλον της μόνο σε σχέση με το πρεστής, δεν αλλάζει, ναι, το μέλλον της σε σχέση με το νέο σπίτι της, αλλάζει το μέλλον της και οικονομικά. Ένα νέο γήπεδο, ένα σύγχρονο γήπεδο αλλάζει το οικονομικό στάτους του ΠΑΟΚ. Δεν είναι καθόλου απλή ιστορία. Σίγουρα. Προφανέστατα οι εταιρείες αυτές είναι εταιρείες που ο φίλος του ΠΑΟΚ μπορεί να αισθάνεται ήσυχος. Είναι τέτοιο το πορτοφόλιό τους που, ναι, μπορεί να αισθάνεται ήσυχος για αυτό που θα σχεδιάσουν και τέλος πάντων αυτό που στην πορεία θα φτιαχτεί. Είναι πολύ ωραίο που έχει μια διάδραση αυτό, ότι δηλαδή σε όλη αυτή την ιστορία θα έχει κατά κάποιο τρόπο συμμετοχή και ο κόσμος που θα σε ορισμένες από τις αποφάσεις και τις επιλογές, αλλά θα πρέπει να δούμε όλες τις λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει αυτό. Γενικά, επειδή μου είναι μια πολύ ωραία ιστορία που θα την παρακολουθούμε, θα την βλέπουμε, θα την ζούμε μέρα με τη μέρα. Καλό είναι η μπάλα να μένει πάντα στα επίπεδα που πρέπει να μένει σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα κτλ. Για να μην υπάρχει, πώς να το πω, εκνευρισμός. Ναι, πίεση. Αφιστέρησε, αυτό δεν πήγε τόσο, είχαμε πει τότε και δεν έγινε τότε. Διότι υπάρχει μια μεγάλη αρμονία, όπως και να το κάνουμε όταν μπαίνουμε στην αντίστροφη μέτρηση για την κατασκευή ενός νέου γηπέδου. Και προφανέστατα υπάρχει και ένας μεγάλος στόχος που είναι να είναι έτοιμος στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι... δεν είναι και ο πιο εύκολο. Θέλει να πάνε όλα καλά προκειμένου να έχει και ο στόχος και στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ να είναι έτοιμη νέα. Σίγουρα. Όσο για τις μεταγραφές, να σου πω την αλήθεια, εμένα μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που ο Κάργας μέχρι τώρα δεν είχε πει για καμία ομάδα. Το λέω γιατί δύο χρόνια ο ΠΑΣ έκανε μια, πώς να το πω, εξαιρετική πορεία, στηριζόμενος στην άμυνά του και έχοντας ως βασικούς πυλώνες του τον Λοντίκιν, προφανέστατα, ναι, τον Κάργα και τον Σάλιακα και τον Πίρσμαν. Όλοι οι άλλοι είχαν φύγει. Και μάλιστα είχαν φύγει χωρίς ο Πάς, ενώ ο Πίρσμαν, ο Λοντίκιν και ο Σάλιακας. Και μάλιστα είχαν φύγει χωρίς ο Πάς να πάρει ούτε ευρώ, γιατί και οι τρεις έφυγαν εν τέλει ελεύθεροι. Από πέρυσι ο Κάργας μας είχε δείξει καλά πράγματα. Βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι σε μια ηλικία που δεν γοητεύει υπό την έννοια ότι δεν είναι ταλαντούχος ή δεν αισθάνεσαι ότι έχει πολύ μεγάλη μεταπολιτική αξία, είναι 28 χρονών, είναι έτοιμος ποδοσφαιριστής. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή, να ας πούμε ο Μίτογλου είχε κάνει μεταγραφή πέρυσι από την ΑΕΚ στο Βόλο, που μας είχε δείξει λιγότερα πράγματα. Καλά πράγματα, αλλά λιγότερα από όσα μας έχει δείξει ο Κάργας. Οπότε λέω ότι είναι μια πολύ χρήσιμη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι σώνει και καλά θα γίνει ο βασικός του δίπλα στον Ίγκα, σώνει και κολώνα. Λέω όμως ότι όταν πας σε επιλογές στο κέντρο της άμυνας που έχεις την αίσθηση ή ακόμα και τη βεβαιότητα ότι θα σου βγουν, αλλά δεν πάβουν να έχουν ένα μικρό ρίσκο, όπως το να πάρεις έναν κεντρικό αμυντικό από την Νορβηγία που δεν έχει παίξει ποτέ μακριά από το πρωτάθλημά του. Ναι, άρα δεν έχει ποτέ στο υψηλό επίπεδο.
Καλό είναι να πας και κάτι που αισθάνεσαι ότι μπορεί να μην είναι το 8 ή το 9, αλλά ότι είναι σίγουρα το 7, και με αυτόν, αν δεν πάει κάτι καλά με κάποιες από τις επιλογές, μπορώ να αισθάνομαι σίγουρος ότι έχω μια αξιόπιστη λύση. Και υπό αυτήν την έννοια την επιλογή του Μπότο, του Λουτσέσκου, κάποιο άλλο, δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε, τη βρίσκω μια έξυπνη επιλογή. Διότι ο Κάργας στον ΠΑΟΚ μπορεί να είναι άνετα το νούμερο 3, να μην είναι βασικό στόπερ και να μην γκρινιάζει, να μην δημιουργεί προβλήματα. Ναι, βεβαίως. Αλλά μπορεί άνετα το 3, αν χρειαστεί να γίνει 2, δηλαδή βασικός, να έχει στο κεφάλι σου ίσκο ότι είναι ενός δεδομένου επίπεδου και δεν θα εκτεθώ. Μάλιστα. Αυτές οι μεταγραφές πάντα έχουν μια σοφία μέσα τους, να το πω έτσι. Υποκρύπτουν κάτι έτσι που μπορεί ο πολλής κόσμος να μην βλέπει σε μια, σε μια πρώτη προσέγγιση. Έψαχνε μια λύση που να μην είναι πολύ ακριβή και που να του δίνει ορισμένα στάνταρ, επειδή μου, να μην έχει καθόλου ρίσκο. Τον Κάργα τον ξέρουμε τώρα, πια ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Αν υπάρχει ένα μικρό ρίσκο, είναι κατά πόσο αντέχει τη βαριά φανέλα μιας μεγάλης ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό. Αλλά είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του και τέτοιο το στυλ παιχνιδιού του και τέτοια ηλικία του και τέτοιες οι παραστάσεις του από τη Super League, που ακόμα και αυτό το ρίσκο λες ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή έχει γράψει χιλιόμετρα για να αισθανθεί ψαρωμένος στην Super League με τη φανέλα οποιασδήποτε ομάδας. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα είμαστε σύντομοι και περιεκτικοί λόγω της συνέντευξης τύπου βεβαίως της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που διήρκησε αρκετή ώρα, αλλά νομίζω είχε πολλά συμπεράσματα τα οποία θα αναλύσουμε αύριο, Μιχάλη, στην αυριανή μας συνάντηση, την ραδιοφωνική. Βεβαίως. Οπότε να σε ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, που θα είναι και ο κύριος προπονητής εδώ, να δώσει τα καθέκαστα και τις κατευθύνσεις. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έγινε. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Μιχάλης Τσόχος, φίλες και φίλοι.